Κύριε Παπαδημητρίου, δεν είστε εδώ, αλλά όταν μπορείτε, μπορείτε να μας πείτε αν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν να ζουν χωρίς ελεύθερους χώρους, χωρίς πράσινο, χωρίς χώρους άθλησης, μήπως συμφωνούν με την κατάργηση του 8ωρου και τη θέσπιση του 10ωρου, μήπως συμφωνούν με τον νόμο Κατρούγκαλου που του έχετε υποσχεθεί ότι θα το καταργήσετε, μήπως συμφωνούν με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας που τώρα 700.000 κινδυνεύουν, μήπως συμφωνούν με την πρωτοφανή ακρίβεια στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης που έχουν φτάσει οι τιμές τους σε απογορευτικά επίπεδα. Κύριοι, όσοι ψηφίζουν το ΚΚΕ, όσοι θέλουν να το ψηφίσουν για πρώτη φορά, αλλά ακόμη και όσοι δεν το ψηφίζουν ακόμα, αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ την πρωτοπόρα δράση τους για κάθε πλευρά της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Η θέση μας σε κάθε νομοσχέδιο παίρνει υπόψη ποιον υπηρετούν οι ρυθμίσεις του και ποιον βλέπουν. Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει να κάνει με τις λαϊκές ανάγκες, όπως αναδείξαμε στην πρωτολογία μας. Ακόμη εδώ σήμερα, κύριε, έχετε πάρει μια διαμαρτυρία, μια τροπολογία του ναυτικού όμιλου Αμφιθέας. Και αυτός πετάγεται απ' έξω. Δεν θα είναι ούτε αυτός μέσα. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. Για πέστε μας, θα βγει έξω, γιατί εκεί θα γίνουν εργασίες για να γίνει το πάρκο. Κύριε, επιπλέον θα ήθελα να αναφερθώ στο αθλητικό κέντρο. Γιατί εδώ ο κύριος Υπουργός κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτό που φτιάχνεται στο ελληνικό είναι ξένο προς τις ανάγκες του λαού, παρά τη διαφήμιση ότι είναι έργο για όλους. Δεν είναι για τους αθλητές ή αθλούμενους, τους δρομείς, το λαό, που τους πετάτε έξω από τον Άγιο Κοσμά, χωρίς να έχει διασφαλιστεί ακόμα και αυτό που υποσχόταν ο Υπουργός περί μεταγκατάστασης αθλητικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρώτα είχαν διαμορφωθεί οι νέοι αθλητικοί χώροι σύμφωνα με το σχεδιασμό της Σύμβασης. Ήταν μέσα στη Σύμβαση. Εσείς λοιπόν χωρίς αυτά τους φέρετε έξω. Δεν είναι για τους κατοίκους και όσους μένουν στο Νίκη που η business του real estate θα πάει στα ύψη τα ενίκια που είναι ήδη δυσβάσταχτα για τη λαϊκή οικογένεια. Δεν είναι για τους εργαζόμενους το έργο αυτό που γίνεται στο ελληνικό, με τις συνθήκες δουλειάς 7ήμερου, 12ωρου, μισθούς που τους κατατρώει το κύμα της ακρίβειας. Δεν είναι αυτό το έργο για τους αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες που θα δουν να στραγγαλίζονται ως συνέχεια τις θηλιάς των χρεών από τον ανταγωνισμό των μεγάλων εμπορικών κέντρων που θα φυτρώσουν στην περιοχή. Δεν είναι για την νεολαία που βλέπει έναν πραγματικό πνεύμονα που είχε για άθληση να σφραγίζεται σε συνδυασμό με τις υποτυπώδεις υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού με ελεύθερη πρόσβαση που διατηρούν οι Δήμοι της ευρύτερης περιοχής. Δεν είναι για τους εργαζόμενους, τους λαϊκούς ανθρώπους, τους νέους και τις νέες που έχουν αξιοπρέπεια με τη δουλειά τους, δίνουν αγώνα επιβίωσης καθημερινά, που έχουν το κεφάλι ψηλά και τους συνεπέρνει η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας που είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του λαού και δεν έχει καμιά σχέση με τον υποτιθέμενο πολιτισμό του τζόγου, του καζίνου, που αποτελεί και το τοπόσημο της σύψης του συστήματος, που καταδικάζει τις λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα για να κερδίζουν οι λίγοι μέτοχοι παράσιτα. Η λεγόμενη ανάπτυξη που λέτε αποδεικνύεται ότι είναι για τους λίγους και όχι για όλους. Για όλους. Και αποδεικνύεται το γεγονός ότι διώχνετε χιλιάδες αθλητές, αθλούμενους, δρομείς, λαού της περιοχής και όλης της Αττικής από τον Άγιο Κοσμά για να κατασκευαστούν στη θέση τους 27 βίλες κλείνοντας ταυτόχρονα και όλη την παραλία. Ακόμα και οι διάτητες διατάξεις της Σύμβασης του 2016 που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ με σκόπιμες ασάφειες που υπήρξαν σε αυτές για να ρίξουν στάχτη στα μάτια, για να αποσπαστεί η συνένεση του λαού για το έργο που δήθεν είναι για όλους, δεν εξασφαλίζουν τίποτα. Άλλωστε στη συνέχεια υπήρξε και η ψήφιση από όλους Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ για την επιτάχυση της παράδοσης του ελληνικού στη Λάμδα. Γι' αυτό και πήρατε όλοι τις ευχαριστίες του Λάτσι για τις κυβερνήσεις Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει και υπάρχει επιδίωξη είναι να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα που θα έχουν άμεση απόδοση κερδών, όπως το καζίνο, τα εμπορικά κέντρα, ο σχεδιασμός για την business του real estate και τα μεγάλα πορτοφόλια. Γι' αυτό και η όποια δέσμευση για κατασκευή αθλητικών χώρων, αν και εφόσον αυτή υλοποιηθεί,
θα είναι από τις τελευταίες, μετά από πολλά χρόνια, ενώ όλα αυτά τα χρόνια όλοι όσοι χρησιμοποιήσαν τον Άγιο Κοσμά θα βρίσκονται στον αέρα. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν διασφάλιζε τους αθλητικούς χώρους και τη χρήση τους, αντίθετα άνοιξε αυτό το δρόμο, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα προέβλεπε, ούτε συγκεκριμένη διασφάλιση για αθλητές, αθλούμενους δρομής κλπ. Όταν θα ξεκινούσαν τα έργα, αλλά αντίθετα εξυπηρετούσε τη Λάμδα, όπως και η Νέα Δημοκρατία και όπως αποτυπώθηκε και από την κοινή τους ψήφο για να επιτευχθούν τα έργα. Επιταχυνθούν τα έργα με άμεση απόδοση κερδών, όπως προαναφέρθηκε. Γι' αυτό το ΚΚΕ με την τροπολογία παίρνει πρωτοβουλία, όπως και με τη συμβολή στην κινητοποίηση και διεκδίκηση του λαού, για να εξυγχρονιστεί ο Άγιος Κοσμάς, να υπάρξουν σύγχρονες εγκαταστάσεις με ελεύθερη πρόσβαση σε αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες, δρομείς, αθλούμενους, το λαό και την νεολαία της περιοχής και όλη της Αττικής, για να μην διωχθούν όλοι αυτοί για 27 βίλες κάποιων κλειδάτων. Ο λαός του νότιου τομέα χρειάζεται τώρα να γυρίσει την πλάτη σε όλους εσάς που στηρίζετε τους επιχειρηματίες, τους μονοπωλιακούς ομίλους και παραδίδετε τους ελεύθερους χώρους για επιχειρηματική δράση, αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στην νεολαία, στους αθλητές και σε όλο το λαό της περιοχής. Αυτό κάνετε και στο Φλίσβο.